Για να δούμε τι λέει και ο Γιάννης Κουτσομίτης, ο οποίος εξπουδάσει γερμανικό πολιτισμό και παραγωγή κινηματογράφου, αλλά το τελευταίο διάστημα ειδικεύεται στις πολιτικές αναλύσεις και κυρίως σε ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής και όχι μόνο. Τον καλημερίζω. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς πάει το βιβλίο του πατέρα σας, το κόκκινο ταγκό, το τελευταίο βιβλίο που άφησε λίγο πριν πεθάνει μαζί με τον Ευάγγελο Μαυρουδή? Ναι, νομίζω πηγαίνει πολύ καλά, είναι μέσα στα ευπόλυτα και περιμένουμε τώρα μέσα στο καλοκαίρι να ο κόσμος να το διαβάσει, γιατί είναι και ένα εύκολο στην ανάγνωση βιβλίο, δεν είναι ένα βιβλίο πολιτικής ανάλυσης ή ιστορικό δοκίμιο, είναι ένα βιβλίο που μπορεί να το διαβάσει κάθε άνθρωπος και να πληροφορηθεί για τον ψυχισμό των ανθρώπων που κυριάρχησαν για πολλές δεκαετίες στην ελληνική πολιτική σκηνή. Μάλιστα. Και ας πάμε τώρα λίγο στην πραγματικότητα. Είδα την συζήτηση στη Βουλή χθες. Ναι, την είδα τη συζήτηση. Θεωρώ ότι δεν προσέθεσε κάτι στα ήδη γνωστά, στη γνωστή αντιπαράθεση που ξέρουμε. Όχι, αλλά άφησε πινελιές και ενδεχομένως... Υπήρχε, μου έκανε μεγάλη εντύπωση η μεγάλη ευαισθησία του Προέδρου της Βουλής για το θέμα της Χρυσής Αυγής, υπεραντίδραση. Ίσως εκεί πέρα υπάρχει όντως ένα θέμα, αν υπήρξε προσπάθεια προσέγγισης των ψήφων της Χρυσής Αυγής. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Για μένα αυτό που ανοίγει από εδώ και πέρα είναι η συζήτηση που θα υπάρξει για το πώς θα κινηθεί ο λεγόμενος μεσαίος χώρος, με όποια μορφή και αν αυτός θα έχει στις επόμενες εκλογές, και ποια θα είναι η κατεύθυνση συνεργασιών που θα υπάρξει την επόμενη μέρα. Διότι η προσπάθεια του κύριου Τσίπρα είναι ουσιαστικά να προσπαθήσει να στήσει ένα ανάχωμα ενάντια στη Νέα Δημοκρατία και να προσπαθήσει να προσεγγίσει το λεγόμενο μεσαίο χώρο, το κεντρό χώρο, την κεντροαριστερά, ώστε να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα είναι και το πιστεύω το μεγάλο δίλημα που έχει να αντιμετωπίσει αυτός ο χώρος το επόμενο διάστημα. Κάτι έγινε χθες. Υπήρχε μία σύσκεψη και κάπως μοιάζει να συνεννοήθηκαν. Είδα μια ανακοίνωση όπου λέει οι δυνάμεις κεντροαριστεράς, πας περιπτώσει, λέει η δεύτερη εθνική τα κατάφερε, τώρα καλούμε την πρώτη εθνική να αναλάβει πρωτοβουλίες. Τι έχεις καταλάβει εσύ από αυτή την ιστορία της προσπάθειας για συνεννόηση των κεντροαριστερών δυνάμεων, των λεγόμενων κεντροαριστερών? Το μεγάλο πρόβλημα είναι το ζήτημα εμπιστοσύνης που υπάρχει για το πώς θα καθοριστούν οι διαδικασίες και πώς θα εκλεγεί η νέα ηγεσία. Επειδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη δυστυχώς ότι θα υπάρχουν θεσμοί την επόμενη μέρα που όποιος αρχηγός και να εκλεγεί θα μπορέσει να η οποιαδήποτε μειοψηφία να εκφράζεται και να έχει μια σοβαρή παρουσία. Όποιος νιώθει ότι μια οργανωμένη πλειοψηφία αυτή τη στιγμή και η οργανωμένη πλειοψηφία σαφέστατα είναι το ΠΑΣΟΚ, θα κυριαρχήσει πάνω σε όλο αυτό το εγχείρημα και οι υπόλοιποι απλά θα είναι θειασότες μιας μετεξέλιξης του ΠΑΣΟΚ σε ένα ευρύτερο κεντροαριστερό σχήμα. Αυτός είναι ο κεντρικός φόβος. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτή τη στιγμή, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο και σε ιδεολογικό νομίζω υπάρχουν σαφέστατες διαφορές. Υπάρχει μια ουσιαστική ακόμα πολιτική στήριξη από το ΠΑΣΟΚ στον παλαιό κρατισμό, ας πούμε, της σοσιαλδημοκρατίας που την ξέραμε όμως στη δεκαετία του 70 και 80, που δεν μπορεί να λειτουργήσει σήμερα σε παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Mm-hmm. Και από την άλλη υπάρχουν δυνάμεις πιο φιλελεύθερες, οι οποίες θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη δυνάμωση της προσωπικής πρωτοβουλίας των πολιτών. Αυτό, αν δεν γίνει μια όσμωση πολιτική για να βγει ένα συμπέρασμα, αν υπάρχει πραγματικά ο τρίτος δρόμος πέρα από την συντήρηση και την ριζοσπαστική ή άφρονα αριστερά, νομίζω ότι τα θέματα ηγεσίας θα είναι δεύτερα. Εκεί νομίζω είναι το μεγάλο ζήτημα και το βλέπουμε ξεκάθαρα και στο ζήτημα της Ισπανίας. Οι Ισπανοί αυτή τη στιγμή έχουν σχεδόν το ίδιο πρόβλημα. Mm-hmm. Από τη μία ριζοσπαστική αριστερά, η οποία είναι γνωστό, έχει φανεί μάλλον ότι δεν μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές λύσεις τη χώρα, και από την άλλη μια διεφθαρμένη συντήρηση δεξιά, η οποία όμως αυτή τη στιγμή έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός μεγάλου μέρους των πολιτών. Και στη μέση είναι τα κόμματα, ας πούμε, του προοδευτικού κέντρου ή της κεντροαριστεράς, όπως είναι οι σοσιαλιστές και οι Ciudadanos, οι πολίτες, mm-hmm. οι οποίοι ταλαντεύονται
το τι θα κάνουν. Εκεί πραγματικά υπάρχει ένα ζήτημα ιδεολογικής και πολιτικής ταυτότητας που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Μήπως, κύριε Κουτσομίτη, δεν έχει να κάνει η περίπτωση της Ελλάδας με την περίπτωση της Ισπανίας? Μήπως δηλαδή εδώ τα προβλήματα με το θέμα της δεξιάς δηλαδή είναι λιγάκι πιο καθαρό? Η δεξιά έχει καθαρίσει, που λέμε, τον ιδεολογικό της χώρο, έχει έναν αρχηγό ο οποίος εξελέγει πρόσφατα, γίνονται προσπάθειες να αποκτήσει έναν πιο φιλελεύθερο και εξυγχρονιστικό λόγο. Από ό,τι έχω καταλάβει, τουλάχιστον από τις ομιλίες στη Βουλή του αρχηγού της, η Νέα Δημοκρατία είναι σαφής ως προς το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που έχει βάλει μπροστά και ως προς τις κόκκινες γραμμές υπέρ των της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, υπέρ της μείωσης των φόρων κτλ. Με τις οποίες θα προχωρήσει. Και επίσης, από ό,τι έχω καταλάβει, πολλοί κόσμος που θα εμπιστευόταν υπό άλλες συνθήκες τον κεντρό ή τον κεντροαριστερό χώρο, ελλείψη εναλλακτικής δυνατότητας, μπορεί εύκολα και απενεχοποιημένα να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, πάρα πολλοί ψηφοφόροι από άλλους χώρους συνέβαλαν στο να εκλεγεί ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό είναι σαφές. Υπάρχει πλέον μια άλλη εικόνα αυτού του πολιτικού χώρου στην κοινωνία. Από την άλλη όμως, και αυτός ο χώρος θα πω ότι δεν έχει εκφράσει μια συνολική πολιτική πρόταση για την χώρα για την επόμενη μέρα. Περιμένουμε να το δούμε, όπως ακούσαμε, το Σεπτέμβριο στη ΔΕΦ από τον κύριο Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα πρέπει και η Νέα Δημοκρατία να μπορέσει να αρθρώσει μια συνολική συγκροτημένη πρόταση για μια έξοδο από την κρίση με όρους και κοινωνικής, θα έλεγα, ισοτιμίας, όχι και ισοπολιτείας, και από την άλλη να ανοίξουν πλέον οι δυνατότητες αυτής της κοινωνίας να λειτουργήσει με όρους σύγχρονης δυτικής κοινωνίας. Εσείς που έχετε τη δυνατότητα ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο? Υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις. Αυτό ακριβώς, ναι. Είναι αντίρροπες δυνάμεις, αλλά θεωρώ ότι αν υπάρξει ένας ξεκάθαρος πολιτικός λόγος που θα δείχνει την έξοδο της χώρας, θεωρώ ότι ακόμα και δυνάμεις που κρατάνε αυτό το χώρο, θέλουν να τον κρατήσουν στο παρελθόν, θα αναγκαστούν να ταυτιστούν, όχι να ταυτιστούν, αλλά να συμπορευθούν. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο προς την κοινωνία και να αποκοπούν όλες αυτές ο ομφάλιος λόρος με το παρελθόν που μας οδήγησε και στην κρίση, διότι είναι μεγάλο μέρος της ευθύνης για την κρίση το φέρει η διακυβέρνηση Καραμαλή 2004-2009. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό από έναν αναλυτή, γιατί συνήθως το ξεχνάμε αυτό πράγμα. Ξεχνάμε. Αυτό είναι, θεωρώ, ένα ζήτημα. Αν δεν κάνει αυτό που λέμε την ψυχανάλυση της, αν δεν ανέβει στο διβάνι του ψυχαναλυτή η Νέα Δημοκρατία να πει τι έχει κάνει η ίδια και πώς απομακρύνθηκε από την αλήθεια και από την κοινωνία, δεν πρόκειται να πάει μπροστά. Το να κρύβουν κάτω από το χαλί τα λάθη του παρελθόντος και τη διακυβέρνηση Καραμαλή, νομίζω δεν θα μπορέσουν να τους πάνε παραπέρα. Από την άλλη μεριά, αν αρχίσει η αυτοκριτική πριν ανέβουν στην εξουσία, έχετε την εντύπωση ότι θα μπορέσει να προχωρήσει ως το δυνατόν λιγότερες αναταράξεις? Όχι, είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι ζήτημα εσωτερικών ισορροπιών, από πολιτικής ιστεροφημίας ή, ας πούμε, ναρκισισμού κάποιων ηγετών και του παρελθόντος. Αλλά νομίζω ότι αυτά πρέπει να ξεπεραστούν, γιατί η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να κρέμεται από την ναρκισιστική ιστεροφημία πολιτικών που έχουν ήδη αποτελέσει παρελθόν για τη χώρα. Θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή ασχολείστε λίγο και με τους διεθνείς συσχετισμούς, οι εξελίξεις στην Τουρκία μήπως αναδεικνύουν ακόμα μια φορά την Ελλάδα ως χώρα σταθερότητας, ως έναν τόπο που, εν πάση περιπτώσει, παρά τις αναταράξεις και παρά την οικονομική κρίση και παρά ό,τι έχει συμβεί, παραμένει μια νησίδα ευρωπαϊκής σταθερότητας στην περιοχή? Νομίζω ότι είναι σαφές ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Θα έλεγα, όπως σχεδόν όπως ήμασταν μέχρι το 1989, όταν υπήρχε το σιδηρούν παραπέτασμα, η Σοβιετική Ένωση, η Ελλάδα ήταν το μαλακό υπογάστριο της Δύσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουμε απέναντί μας ένα καθεστώς το οποίο πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα προς τον αυταρχισμό
και δεν ξέρουμε πού μπορεί να καταλήξει. Όλο αυτό μπορεί να καταλήξει κάποια στιγμή μέχρι και σε εμφύλιο πόλεμο. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ ότι πρέπει τα πολιτικοί, ας πούμε οι σοβαροί άνθρωποι που γνωρίζουν τα ελληνοτουρκικά από τα ελληνικά κόμματα, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να συζητήσουν για την επόμενη μέρα, διότι η πολιτική που έχει ακολουθήσει η Ελλάδα πολύ σωστά τα τελευταία 20 χρόνια, που ήταν της προσπάθειας προσέγγισης της Τουρκίας μέσα στο ευρωπαϊκό άρμα, αυτή τη στιγμή νομίζω έχει καταρρεύσει de facto. Η Τουρκία είναι σχεδόν απίθανο πλέον να μπει στην Ευρώπη και είναι πολύ πιθανό να γίνει μια απολύτως τριτοκοσμική χώρα, μέχρι και ένα, θα έλεγα, failed state κινδυνεύει να γίνει. Ναι, ξαφνικά βγαίνει αυτό το σενάριο. Ναι, εδώ πρέπει να δούμε ποια θα είναι η απαραίτητη πολιτική που πρέπει και να την κρατήσουμε σε ένα επίπεδο, να τη βοηθήσουμε να κρατηθεί και οι δημοκρατικές δυνάμεις της Τουρκίας να βοηθηθούν, και από την άλλη όμως να τραβήξουμε και κάποιες διαχωριστικές γραμμές σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αξίες και το διεθνές δίκαιο, και να μην προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε είτε νέες αντιπαραθέσεις είτε να προσπαθήσουμε να θοπεύσουμε τον αυταρχισμό του Ερντογάν. Κύριε Κουτσομίτη, σαφής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.